της δικαιοσύνης για όσους κρίθηκε ότι εκμεταλλεύτηκαν και κακοποίησαν σεξουαλικά ένα κορίτσι που δεν είχε καν συμπληρώσει τα 12 χρόνια του. Ο βασικός κατηγορούμενος που το πρωί συγκεντρωμένοι τον υποδέχτηκαν με αποδοκιμασίες και πετώντας του αντικείμενα, καταδικάστηκε για τα 4 από τα 5 κακουργήματα που δικάστηκε. Για το βιασμό της ανήλικης κατά πλειοψηφία, τη μαστροπία της κατά πλειοψηφία, την κατάχρηση και την πορνογραφία. Και αθωώθηκε μόνο για την εμπορία ανηλίκου. Οι δικαστές δεν συμφώνησαν με την εισαγγελική πρόταση απαλλαγής για το βιασμό και τη μαστροπία που είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Κινδυνεύει πλέον με ισόβια και επιπλέον κάθειρξη που μπορεί να φτάσει στα 45 χρόνια. Η σημερινή απόφαση είναι μια δικαίωση για την ανήλικη πρώτα απ' όλα, για το παιδί που έγινε πιστευτό για όλα αυτά που είχε πει και μια νίκη για την ελληνική δικαιοσύνη. Η μητέρα της 12χρονης άκουσε κλαίγοντας την αθωωτική απόφαση παρουσία στο δικαστήριο δύο παιδιών της. Με αντίθετη εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές την απάλλαξαν με οριακή πλειοψηφία για την κατηγορία της μαστροπίας και ομόφωνα για την πορνογραφία. Την καταδίκασαν μόνο για απλημελιματική εκβίαση. Η μητέρα, αυτό που έλεγε από την πρώτη στιγμή και η ίδια, αλλά πρωτίστως η 12χρονη, ότι η μητέρα της δεν έχει καμία σχέση, αποδείχθηκε και με την απόφαση πλέον του δικαστηρίου. Η μητέρα αθώθηκε για την μαστροπία της κόρης της με την ψήφο των 4 ενόρκων. Η οριακή απαλλαγή της δίνει την δυνατότητα στην εισαγγελία για να ασκήσει έφεση. Ένοχος για μαστροπία και πορνογραφία κρίθηκε ο επωνομαζόμενος Μιχάλης, ενώ από τους 23 φερόμενους ως πελάτες, 16 καταδικάστηκαν για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, ένας για πορνογραφία και 6 αθωώθηκαν. Οι συνήγοροι των καταδικαστέντων ζητούν ελαφρυντικά από το δικαστήριο για να μειωθούν οι ποινές. Το δικαστήριο αναγνώρισε εν μέρη τον ισχυρισμό μας ότι οι εντολείς μας πλανήθηκαν σε σχέση με την ηλικία της 12χρονης. Ο εντολέας που εκπροσώπησα κρίθηκε αθώος, επιστρέφει σπίτι του. Η υπόθεση άνοιξε το Σεπτέμβριο του 2022, όταν η μητέρα της 12χρονης κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι ο 55χρονος, μετέπειτα βασικός κατηγορούμενος, ανταλλάσσει μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου με την ανήλικη κόρη της. Η αστυνομία προχωρά στη σύλληψή του, με τον ίδιο να ισχυρίζεται από τότε ότι επρόκειτο για συνενετική συνέβρεση. Τον Οκτώβριο του 2022, με απόφαση της ανακρίτριας, συλλαμβάνεται και η μητέρα της 12χρονης, αντιμετωπίζοντας τη βασική κατηγορία της μαστροπίας. Τελικά στο εδόλιο οδηγήθηκαν για την υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο συνολικά 26 κατηγορούμενοι, με τη δικαστική διαδικασία να ολοκληρώνεται σήμερα.